κανάλι 1. 90,4. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 12 Νοεμβρίου του Αγίου Νείλου, μεγάλη χάρη του, και εσείς ακούτε το κανάλι 1 στους 90,4 μεγάκυκλους στα FM και την εκπομπή «Τα παράπονα» στο Δήμαρχο, το Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Δημήτρη Βασίλη Μιχαλολιάκο, ο οποίος όπως κάθε Τρίτη είναι και σήμερα μαζί μας, έτοιμος να σας ακούσει, να ακούσει τα παράπονά σας, τις απορίες, ερωτήσεις σας και όπου μπορεί να δώσει και άμεσες λύσεις, όπως και το έχει κάνει πολλές φορές, και θα το διαπιστώσω και στη συνέχεια, γιατί σήμερα από το πρωί 8 η ώρα πήρανε δύο ακροατές τηλέφωνο και είπαν αφού θα έχετε το Δήμαρχο να του πείτε και αυτό γιατί το φτιάξε. Θα τα δούμε στη συνέχεια, τα έχουμε καταγράψει. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Καλοδούκας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Σοφία Παπανικολάου και τα τηλέφωνα του σταθμού είναι τα γνωστά. Τα παίρνετε ήδη από το πρωί, τα επαναλαμβάνουμε για αυτούς που δεν τα θυμούνται. 210-42-24-443-44-45. Για πιο άμεση επικοινωνία μπορείτε να στέλνετε και SMS στο 19599. Θα γράφετε 904, θα αφήνετε κοινό, θα γράφετε το μηνυματάκι σας και θα το στέλνετε στο 19599. Επίσης, η εκπομπή μας μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω Web TV. Στη διεύθυνση www.kanali1.gr και επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω υπολογιστή, μέσω computer, πάλι στην ίδια διεύθυνση διαδικτυακά www.kanali1.gr. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος και στο μικρόφωνο ο Νίκος Παρασκευάς. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα καταρχήν. Καλημέρα κύριε Παρασκευά, καλημέρα στον Πειραιά μας. Καθαρός Πειραιάς όπως λέμε. Χειμωνιάτικος όμως. Πόλη Ναυτοσύνης, έχουμε χειμώνα. Καιρός ήταν. Πόλη Ναυτοσύνης, πολιτισμού και ανθρωπιάς. Και επειδή λέμε και το πολιτισμού που το είχαμε ξεχασμένο, το δημοτικό μας θέατρο Λάμπη. Την Πέμπτη έχουμε την πρεμιέρα της Ιλιάδας του Ομήρου. Έτσι, για να αναδεικνύουμε και στον Πειραιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ποιος είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Η καθαριότητα κάθε μέρα και καλύτερη. Να συγχαρώ τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και στην αποχέτευση, γιατί είχαμε και χθες σχετικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Κανένα πρόβλημα στον Πειραιά, διότι ήμασταν από πάνω συνεχώς σε 24ωρη βάση. Κανένα πρόβλημα. Και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας και ο Στάθης ο Κωνσταντούζος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και προπαντός οι εργάτες μας. Και να ανακοινώσω κιόλας ότι στη συνάντησή μου με τον κύριο Σγουρό εξασφαλίσαμε άλλο ένα μεγάλο έργο που θα λύσει για πάντα τα προβλήματα πλημμυρών και τα λοιπά στον Πειραιά, για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο λιμάνι ύψους 15 εκατομμυρίων και αρκετά άλλα. Τον ευχαριστώ τον Γιάννη τον Σγουρό γιατί ανταποκρίνεται και μάλιστα εξέδωσε και μια ανακοίνωση ότι από το ΠΕΠ έχουν ήδη δρομολογηθεί περίπου 65 εκατομμύρια για την πόλη του Πειραιά, είτε αφορούν την ράλιο σχολή που θα το έχουμε σύντομα καινούργιο και πλήρες, το καλύτερο σχολείο του Λεκανοπέδιου Αττικής, είτε αφορούν το Μεταξά, πάντως για την πόλη, είτε αφορούν τα λίμματα που ξέρετε το πέμπτο διαμέρισμα δεν είχε αποχέτευση, ναι, ναι. 6 εκατομμύρια, είτε αφορούν το καπί στην Βασιλεία Γεωργίου και Βούλγαρη. Αυτά τα χρήματα είναι ξεχωριστά από τα 19 εκατομμύρια που είναι για το λιμάνι. Κοίταξε, ο Μιχαλολιάκος δεν μπορούσε να μην αξιοποιήσει κάθε δυνατή πηγή. Αν είναι ξεχωριστά δηλαδή αυτά. Βέβαια. Μάλιστα. Οπότε... Αυτά είναι από την ΕΑΤΑΑ. Είναι μια εταιρεία πάλι που διαχειρίζεται ΕΣΠΑ. Από εκεί παίρνουμε περίπου 50 με 60 εκατομμύρια ακόμη. Δηλαδή να υπολογίζετε. Το γύρω στα 100 εκατομμύρια πέσανε επί τη ιδία στον Πειραιά. 100 και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Θα πέσουν περίπου ένα δις. Ένα δις. Ναι. Θα το αναπτύξουμε στη συνέντευξη τύπου που θα διοργανώσουμε στις προσεχείς 10 μέρες. Μάλιστα. Περίπου ένα δις. Ενδεχομένως και παραπάνω. Τεράστιο νούμερο. Για την εποχή, έτσι. Για οποιαδήποτε εποχή είναι τεράστιο. Για οποιαδήποτε εποχή. Και την εποχή των Παχαίων Αγελάδων. Στην εποχή των Παχαίων Αγελάδων πέσανε ψηλά. Ας όψει τον κύριο Σιμίτης. Έτσι. Ο Πειραιάς αλλάζει. Ο Πειραιάς θα πρωταγωνιστήσει στην αναγέννηση της Ελλάδος. Θέλω να μείνω μόνο σε αυτό. Και να παρακαλέσω τους δημότες
να κρατήσουν πολύ ισχυρή τη συμμαχία όπως μέχρι τώρα, να παρεμβαίνουν αμέσως για να δίνουμε λύσεις αμέσως. Δεν συμφιβαζόμαστε ούτε με ένα σκουπιδάκι. Ναι. Και στις επόμενες μέρες ή ώρες βγαίνει και ο καινούριος μας στόλος που το χρηματοδοτεί το κόψιμο της πατάλης και τα λοιπά και τα λοιπά από καύσιμα και ανταλλακτικά. Μάλιστα. Ούτε ένα ευρώ θα δώσει ο Δημότης. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και το κυριότερο είναι σημαντικό που είπατε ότι θα έρθουν τόσα πάρα πολλά λεπτά στην πόλη. Απίστευτα χρήματα. Έλειπαν αυτά. Τα είχε στηρίξει η πολιτεία. Έτσι. Το όφελο στην πήρα. Το εθνικό μας λιμάνι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να πάμε σε ερωτήσεις όμως και τις παρατηρήσεις των ακροατών μας και των ακροατριών μας. Η κυρία Σημίνα Γεωργοπούλου από την Παλιά Κοκκινιά μας λέει: είμαι άνεργη εδώ και 2 χρόνια και έχω 2 παιδιά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω λίγο που το έχετε πάρει στο παιδικό σταθμό του Δήμου, γιατί έτσι μπορώ και κάνω κάπου και κάποιο μεροκάματο. Πάω, καθαρίζω καμιά σκάλα, πάω, φιλώ παιδιά και έτσι βγάζω ένα μεροκαματάκι και ζω τα παιδιά μου. Αν λέει δεν τα είχατε πάρει στον παιδικό σταθμό όπως προβλέπει ο νόμος, εγώ δεν θα είχα να δουλέψω τώρα. Επίσης, θέλω να σας παρακαλέσω να θεσμοθετήσετε κατά κάποιο τρόπο αυτό το θέμα. Δηλαδή, όποιος είναι άνεργος να μπορεί να βάζει τα παιδιά του στον παιδικό σταθμό και να μην τα κρατάει ο ίδιος, διότι και οι άνεργοι έχουν ανάγκες και ίσως περισσότερες από αυτούς που εργάζονται. Εμείς αυτήν την ηλίθια διάταξη του νόμου την έχουμε καταργήσει στην πράξη. Σαφώς και οι μητέρες που είναι άνεργες και θέλουν να εργαστούν χρειάζεται να προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα, πρέπει να διευκολύνονται και να βάζουν τα παιδιά τους στο βρεφονηπιακό σταθμό. Ενώ απαγορεύεται. Με αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αφού είσαι άνεργη, να τα κρατάς. Άρα να μείνεις άνεργη. Εμείς έχουμε καθιερώσει, είπαμε, πόλη αυτοσύνης, πολιτισμού και ανθρωπιάς. Ανθρωπιά σημαίνει πλήρης, χωρίς καμία χαραμάδα κοινωνική πολιτική. Όλα τα παιδιά που οι οικογένειές τους μένουν στα διοικητικά όρια του Πειραιά, είτε είναι δημότες Πειραιά είτε δεν είναι, τους περιμένει μια θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μάλιστα. Και να υπενθυμίσω ότι με παρεμβάσεις μας πετύχαμε να ανακαινήσουμε το βρεφονηπιακό σταθμό του ΙΣΑΠ στο νέο Φάλιρο και τον περιβάλλοντα χώρο 6 στρέμματα, που ήταν σκουπιδότοπος, ναι. Φιλοξενεί τώρα 150 παιδάκια. Δημοπρατήθηκε επιτέλους με χρήματα ΕΣΠΑ. Υπάρχει ημερομηνία έναρξης του έργου και αποπεράτωσης. Η παλιά οικία του αείμνηστου Ευεργέτη Κρήτων Αδηλαβέρη, που θα γίνει αυτός πια ο μεγαλύτερος βρεφονηπιακός σταθμός, θα καλύψει και άλλες ανάγκες. Δεν έχω τονίσει, κύριε Παρασκευά, ότι είμαστε η Δημοτική Αρχή για τις επόμενες γενιές, για την οικογένεια, για την καθημερινότητά μας, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, για να γίνει ο Πειραιάς, όπως ήταν και στο παρελθόν, η ελκυστική πόλη. Αυτή τη βδομάδα που έρχεται, τις 10 μέρες, είμαι καλεσμένος περίπου σε 10 καταστήματα που κάνουν εγγένεια. Μάλιστα. Θέλω να ελπίζω ότι τελείωσε αυτή η μαύρη περίοδος στο Λουκέτο και θα έρθει η περίοδος των επενδύσεων. Καλό όλους τους Πειραιώτες να επιστρέψουν στον Πειραιά, τους επενδυτές να επενδύσουν στο λιμάνι και στο κέντρο της πόλης και παντού. Στην Παλαιά Τρούμπα, ναι, που θα αναπλαστεί, να έρθει εκεί η εστίαση, η ψυχαγωγία, τουριστικά καταστήματα. Αλλάζει ο Πειραιάς, αλλάζει προς το καλύτερο. Σηματοδοτεί τη νέα μέρα για την Ελλάδα, την αναγέννηση της Ελλάδος. Μάλιστα. Έχουμε όμως μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, από ό,τι μας πληροφορούν. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πέστε μας το όνομά σας. Λέγομαι Μιχαλάκου Αγγελική. Μιχαλάκου. Και μένω Μεθόνης 141, στην Κοπίκοντα. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκου. Καλημέρα. Σας ενοχλώ για κάποιο θέμα που νομίζω ότι χρειάζεται να σας ενοχλήσω. Εσείς είστε Μιχαλάκου ή ο σύζυγος? Εγώ. Ο σύζυγος είναι βασικά, ο σύζυγός μου είναι πεθαμένος, δεν έχει σημασία, εγώ είμαι Μιχαλάκου. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι απέναντί μας ακριβώς, Μεθόνης 141 μένω, είναι κάποιο σχολείο ελευθερίου.
Έχω κάνει πάρα πολλές προσφυγές στο πέμπτο διαμέρισμα για αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο είναι έτοιμο να πέσει, να καταρρεύσει. Με την προηγούμενη βροχή, όχι με την τωρινή, έχει πέσει ήδη το μπαλκόνι, έχουν πέσει κομμάτια κάτω από τα μπαλκόνια. Θα γίνει οπωσδήποτε κάτι. Εγώ βέβαια είμαι μεγάλος άνθρωπος, αλλά τα παιδιά που περνάνε, κάποια στιγμή θα πέσει και θα έχουμε θύματα. Απλά θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σας να το δείτε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα το δω αμέσως τώρα. Ναι, θα δείτε ότι είναι ήδη πεσμένο κάτω το ένα μπαλκόνι και με μια άλλη βροχή θα πέσει όλο το σχολείο. Έχουμε κάνει πολλές προσφυγές. Οι άνθρωποι που έχουν το σχολείο δεν ενδιαφέρονται καθόλου, γιατί είναι ιδιωτικό σχολείο αυτό. Είναι ιδιωτικό σχολείο το οποίο ναι, λειτουργεί. Ναι, αλλά είναι πολύ παλιό. Είναι πρώην δεν σχολείο. Δεν λειτουργεί. Έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι όπως το λέμε, τρομάζουμε και τον κόσμο. Ότι μέσα σε αυτό όχι, το... όχι, δεν λειτουργεί. Είναι παλιό. Όχι, όχι, είναι παλιό, δεν λειτουργεί. Από τώρα έχει από το ραδιόφωνο την εντολή μου Πολοδομία να κρίνει την επικινδυνότητά του και να προχωρήσουμε και στην κατεδάφιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεθόνης. Καλημέρα. Μεθόνης. Καλή σας μέρα. Μεθόνης, γεια σας. Είστε από τη Μάνη. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Αυτό είναι ο Μιχαλάκος, ο σύζυγος μάλλον από εκεί πρέπει να ήταν. Κοιτάξτε. Τώρα ανοίγει ένα θέμα η κυρία Μιχαλάκου. Θέμα γιατί, όντως, ναι. Έχουμε στον Πειραιά δυστυχώς πάρα πολλά εγκαταλειμμένα. Όταν λέω επιστρέψε στον Πειραιά, εννοώ και να επιστρέψουν και να περιποιηθούν την περιουσία τους. Έχουμε καθαρίσει πάνω από 350 εγκαταλειμμένα. Πάνω από 350. Και έχουμε στο πρόγραμμά μας να καθαρίσουμε άλλα 250. Μετά από εισαγγελική παραγγελία που την προκαλούμε εμείς. Δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία δυστυχώς. Είναι ένα θέμα τεράστιο. Ο Πειραιάς, όπως ξέρετε, τις τελευταίες δεκαετίες είχε μια πορεία φθοράς, μείωση του πληθυσμού του. Έτσι. Δηλαδή εγκατέλειψαν τον Πειραιά και πήγαν αλλού να μείνουν. Και έχουμε και ακίνητα τα οποία ενδεχομένως και κάποιοι επιτίδη τα εκμεταλλεύονται. Πάνε και κάνουν δηλώσεις και συμβόλαια χρησικτησίας. Υπάρχει μια συμμορία πάτης. Έχω ανακαλύψει κανένα δύο. Τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί με την απαραίτητη αυστηρότητα. Μάλιστα. Γιατί εκτός από τη δημοτική περιουσία, την οποία τη διασφαλίσαμε στο σύνολό της. Προθέσει είχα πάει και στον Άριο Πάγο που εκρίθηκε σε τελικό βαθμό Παπαγιοργή. Φεύγουν οι άνθρωποι. Μου ζήτησε να μείνουν μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Δεν θα μείνουν μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Καμιά 20 μέρες μπορεί να μείνουν. Γιατί μετά θα μου ζητούν να μείνουν και τα Χριστούγεννα, να μείνουν και την Πρωτοχρονιά. Αυτός ο χώρος ανήκει στο σύνολο του πειραϊκού λαού. Δεν ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων που το κατέλαβαν. Τέλος. Ναι, και εκεί θα αποδοθεί. Έτσι είναι το σωστό. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέτει ο κύριος Αντώνης Παλίβος. Ο οποίος μας λέει, κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την απόφαση που πήρατε να ξαναφτιάξετε το παλιό ρολόι. Όλοι εμείς που είμαστε παλιοί Πειραιώτες και το θυμόμαστε, είμαστε ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι. Το ρολόι ήταν το ορόσημο του Πειραιά. Ανοίξτε λογαριασμό να βάλουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτή την ιερή προσπάθεια. Είναι μια πραγματική σταυροφορία που την αξίζει ο Πειραιάς και τι θέλουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα συγκεντρωθούν τα χρήματα από το πειραϊκό φιλότιμο. Ήδη έχουμε καταθέσει την απόφασή μας με το που θα εισπράξουμε τα 250 χιλιάρικα περίπου από το Δήμο Νικαίας Ρέντι για το οικοπεδάκι. Ναι. Αυτά μπαίνουν στο λογαριασμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπάρχουν και περίπου 4,5 με 5 χιλιάρικα από την εποχή του Στέλιου του λογοθέτη για τον ίδιο λόγο. Και θα δημοσιοποιήσουμε με κάθε τρόπο τον αριθμό λογαριασμού, ναι, που θα μπορεί ο καθένας να βάζει από 1 ευρώ έως 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Και βεβαίως τα χρήματα αυτά θα τα διαχειριστούν οι φορείς του Πειραιά. Όχι ο Δήμος. Πρέπει να είναι μια διαδικασία καθαρή που να λάμπει, να είναι ένα πειραϊκό στοίχημα που το κερδίσαμε. Μου λένε μερικοί που θέλουν να κρίνουν αρνητικά τα πάντα. Μα σε τέτοιες εποχές ο πειραϊκός λαός θα το φτιάξει. Ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο δημοτικός προϋπολογισμός. Ναι, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την πόλη. Θα το φτιάξουμε. Στη θέση που ήταν, στο μέγεθος που ήταν, στο σχήμα που ήταν, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο που ήταν και με λειτουργίες που θα αφορούν και το Δήμο και την ψυχαγωγία. Θα υπάρχει και το καφενείο από κάτω. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Έτσι είναι. Να πάμε σε μια άλλη ερώτηση άλλου ακροατή. Η ακροάτρια, κάτσε να δούμε τι είναι. Είναι ο κύριος Φίλιππας Μουτάφης από την Καστέλα και μας λέει, κύριε Δήμαρχε, επειδή ο Δήμαρχος Κερατσινού άρχισε πάλι τις μαγκές με την Ανάσταση, σας παρακαλώ να του κόψετε το βήχα. Η Ανάσταση είναι ιερός χώρος για εμάς τους Πειραιώτες, γιατί εκεί έχουμε θαμμένους τους Άγιους Προγόνους μας.
ούτε σκέψη να μην κάνει κανένας να αγγίξει το νεκροταφείο μας. Δώστε τους να το καταλάβουν. Δεν θέλω να σχολιάσω τον φίλο μου τον Λουκά τον Τζανή. Να είναι ήσυχος ο φίλος μου ο κύριος Μουτάφης. Οι άγιοι πρόγονοί μας να κοιμούνται εκεί μεγαλύνει, γιατί ήρθαν ξυπόλοιτοι από τα χωριά τους και έφτιαξαν το νέο Πειραιά της Ανάπτυξης και τους ευγνωμονούμε από γενιά σε γενιά. Κανείς δεν θα τολμήσει ποτέ να τους πειράξει. Αυτό που έχω χρέος και το κάνω μαζί με την κυρία Καλαγιά και με τον Νίκο τον Κατσαφάδο, τον νόμο συνεργάτη, θα εξοραίσουμε το χώρο και θα περιποιηθούμε όλους τους οικογενειακούς τάφους, ακόμη και όταν συγγενείς τους αυτό δεν το κάνουν ή δεν έχουν συγγενείς. Μάλιστα. Είμαστε εμείς, η Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει την περιουσία του Δήμου Πειραιά, στην οποία κοιμούνται οι άγιοι πρόγονοι μας. Τέλος. Δεν θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Τελεία και παύλα. Έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, διότι πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται και πρέπει να ξέρω εγώ και τι συμβαίνει. Διότι ορισμένοι το κάνουν προεκλογικό πυροτέχνημα αυτό κάθε 4 χρόνια επανέρχεται. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί. Εμείς επιλέγουμε τα έργα. Ο κύριος Ηρακλής Παλιός από τα Καμίνια μας λέει ότι πριν 15 μέρες είχα πει, λέει, ένα παράπονο που είχα, ότι το παρκάκι απέναντι από το κεράνι, το εργοστάσιο στη γέφυρα του Καλαμάκη ήταν εγκαταλελειμμένο. Οφείλω να πω ότι σήμερα το πάρκο αυτό έχει γίνει ανθρώπινο, έχουν κουρευτεί τα δέντρα, έχουν μαζευτεί τα ξερά χόρτα, καθαρίστηκε και είναι ξανά όπως πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ανταποκριθήκατε αμέσως σε αυτό που καταγγείλαμε. Εγώ σας ευχαριστώ που αποτελείτε στέλεχος της Μεγάλης Συμμαχίας Δημοτικής Αρχής Εργαζομένων Δημοτών. Αυτή η συμμαχία είναι που κάνει τον Πειραιά καλύτερο. Και να επαναλάβω για άλλη μια φορά, στο Φυτικό Πράσινο έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ μεγάλη αδυναμία, πολύ μεγάλη αγάπη και το εμπλουτίζουμε συνεχώς. Βρίσκουμε χώρους, τους αξιοποιούμε, όπως αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο της Χατζηκυριακού που ήταν χαβούζα, τώρα παρκάκι και παιδική χαρά και πολλούς άλλους. Αυτή την ώρα αναμορφώνουμε την νησίδα της Ζανή. Η νησίδα της Καραολίδη, της Χαριλάου Τρικούπη έγινε, άλλαξε. Η Ακτή Μιαούλη άλλαξε. Πολλά άλλα αλλάζουν. Δεν θέλω να λέω τώρα ούτε για Τζαβέλα. Κτήμα Δηλαβέρη. Το μεγάλο μας επίτευγμα. Έτσι, ναι. Και το δεύτερο είναι του Παπαδογεωργή. Εντάξει, το οποίο είναι υπό. Και πολλά άλλα. Ξέρετε, αυτά τα θεωρώ όλα παιδιά μου. Και δηλαδή, τους έχω ίση αγάπη και ίση αδυναμία. Να πάμε σε μια ακόμα τηλεφωνική Αυτή είναι η μεγάλη υπεροχή της αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία. Ο Δήμαρχος ζει τα έργα του. Βέβαια. Μεγαλώνει με αυτά. Βέβαια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Το όνομά σας πέστε μας. Να σας επισημάνω δύο πραγματάκια. Ειδικά το κέντρο του Πειραιά αλλά και στις συνοικίες έχουν γεμίσει οι τείχοι με μετικά συνθήματα αναρχικού κυρίως περιεχομένου και ακροαριστερού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος με μια μπογιά κάτι να κάνει να τα σβήσει. Κοιτάξτε, καλό είναι να μην υπάρχουν αυτά. Θα επιδιώξουμε στο μέτρο του δυνατού και αυτά να τα σβήσουμε, να βάψουμε. Τουλάχιστον στο κέντρο να πούμε. Αλλά όχι επειδή είναι αριστερά, επειδή δεν πρέπει να... Όχι. Και αναρχικού περιεχομένου. Μετικά συνθήματα. Έχει γεμίσει ο τόπος. Σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Να τσεπιάνει μια... Δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλο μέρος της Αθήνας αυτό το πράγμα. Ακόμη και στο Δημοτικό Θέατρο, στην πλευρά της Βασιλείου Γεωργίου, έχουν γράψει ορισμένα και έδωσα εντολή μεταχείρισμους διαδικασίες να τα σβήσουν. Τουλάχιστον στο κέντρο. Και κάτι άλλο. Η περιφέρεια του Πειραιά έχει μεγαλύτερη ακόμη αξία. Εμείς ξεκινάμε από την περιφέρεια, από τα Καμίνια, από την Κοκκινιά, από τον Απόλλωνα, από τα Μανιάτικα, από τα Ταμπούδια και φτάνουμε στο κέντρο. Στα Καμίνια έχουν γεμίσει η τύχη αντιεξουσιαστικού περιεχομένου για μετικά συνθήματα εναντίον του κράτους, αστυνομίας και δεν συγκινείται κανένας να τα σβήσει. Θα τα σβήσουμε. Και ένα άλλο, θα σας ρωτήσω, το υποειοποίηση του φωτοελεκτρικού από το Φάληρο στον Πειραιά θα γίνει τελικά? Θα γίνει. Όταν είπα πριν από λίγο στον κύριο Παρασκευά ότι τα χρήματα που θα επενδυθούν στον Πειραιά θα ξεπεράσουν το 1 δις. Α, είναι και αυτό μέσα. Είναι και αυτό μέσα. Εντάξει κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και σήμερα, έτσι, επειδή δεν καθόμαστε καθόλου, έχουμε συνάντηση με την διοίκηση της Μετρό ΑΕ και για την υπογειοποίηση του ηλεκτρικού και για να κατασκευάσει
αυτό που χρωστάει το υπόγειο πάρκινγκ και να κάνουμε πράσινη πλατεία τυράλιου, να την κατεδαφίσω, αν δεν έρθουν τα δικαστήρια. Την προσφέρω για δικαστήρια για άλλη μια φορά, αλλά από εκεί και πέρα η Μετρό ΑΕ οφείλει να χρηματοδοτήσει άμεσα τις μονοδρομήσεις μέχρι 31 Δεκάτου που έχουν τελειώσει και πολλά άλλα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Δημαρχέ σας. Οι μήλοι μοίρα, όπως ξέρετε, γκρεμίζουν, έτσι, επειδή είστε από τα... συχνάζετε στα καμίνια. Η πλατεία του Λακαρνανίας υπερδιπλασιάζεται, απολωτριώνοντας και το υπόλοιπο κομμάτι που είναι ιδιωτικό. Προχωράμε. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Όπως βλέπετε, κύριε Δημάρχε, ο κόσμος παρακολουθεί. Ακροαριστερός μου φαινόταν. Είπε την άποψή του, τον παράπονο του. Όχι, εγώ αλλά... θέλω να παρακαλέσω το εξής. Όλους τους κομματικούς χώρους. Ας αγαπήσουμε πρώτα την πόλη μας. Μη ρυπαίνουμε. Και μετά να είμαστε δεξιοί, Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μουλού, ΚΚΕ, ΚΚΕ, Μουλού, Αναρχική, ό,τι θέλουμε. Ανταρσία, αλλά να μην ρυπαίνουμε την πόλη μας. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τον κύριο Διαβολάκη που ηγείται της Ανταρσίας. Έχει μια συνέπεια. Και στις παρακλήσεις μου και με τις αφήσεις, ενώ αυτός ο χώρος έχει έναν εθισμό, δεν έχει ενδεχομένως και άλλα μέσα, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Και επειδή αγαπάει την πόλη του, κάνει πολύ λογική χρήση αφήσας ή άλλων συστημάτων. Ας αγαπήσουμε πρώτα την πόλη μας. Δεν την αγαπάμε ούτε την ιδεολογία μας γράφοντας τους τοίχους. Την προσβάλλουμε. Αν γράψεις έναν τοίχο που είναι φρεσκοβαμένος «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία», τη Νέα Δημοκρατία βλάπτεις. Έτσι. Όχι τον τοίχο. Ναι, ναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, μια διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχετε κάνει. Κανάλι 1 90,4. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Όπως έχετε διαπιστώσει όσοι μας ακούτε από το πρώτο μέρος, εδώ είναι μαζί μας όπως κάθε Τρίτη ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος. Μιλάει μαζί σας, ακούει τα παράπονά σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας και όπου μπορεί δίνει και αμέσως λύσεις. Επειδή όμως έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε, έχουμε και άλλη μια κορατρία στη γραμμή, η κυρία Αγγελική από την Πειραϊκή. Θέλει να μιλήσει με εσάς, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Αγγελική, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε. Που μου δεχτήκατε να μιλήσω. Έχω το εξής παράπονο, ότι πριν από 2 χρόνια μας είχατε φυτέψει εδώ στην Πειραϊκή, στη γωνία μας, στην ακτή Θεμιστοκλέους. Ένα μικρό κομμάτι που ήταν και είχε δεντράκια εκεί στον υπόκαμπο. Πλην όμως από τότε, επειδή χάλασε τώρα λόγω καιρού, λόγω εγκατάλειψης δεν ξέρω, έχουν χαλάσει αυτά και είναι το μόνο μέρος νομίζω του Πειραιά που έχει μείνει χέρσο. Θα θέλαμε λοιπόν κάτι, γιατί επανειλημμένα έχω ζητήσει να μας το φτιάξουν και συγκεκριμένα την ημέρα που είχατε λέει τον Υπουργό της Εμπορικής Ναυτιλίας στο γραφείο σας, είχαμε έρθει αυτοπροσώπως και σημείωσε η κοπέλα εκεί το παραπονό μας. Λοιπόν, είπε η κοπέλα ότι θα σας το μεταβιβάσει, αλλά περιμένουμε εδώ και τόσο καιρό και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Μπορούμε να ελπίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε, μην κλείσεις. Αγγελική. Ναι, ναι. Εγώ σου υπόσχομαι, ναι, ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα, μάλιστα, θα έχεις εκεί το ωραιότερο παρτέρι του Πειραιά. Είναι ακτή Θεμιστοκλέους. 116. Εκεί μπροστά είναι το παρτέρι. Εκεί μπροστά είναι το παρτέρι. Ορίστε, είναι μπροστά στην πολυκατοικία, στη γωνία. Ωραία, ωραία. Θέλω όμως να λάβετε υπόψη σας ότι επειδή το πιάνει πολύ ο αέρας, ναι, να είναι δεντράκια που να αντέχουν τον αέρα. Λοιπόν, όπως ξέρετε και σας συγχαίρω που αγαπάτε κι εσείς τα δεντράκια και τα λουλούδια, γιατί και εγώ, ναι, τα αγαπώ πολύ. Ναι. Και αυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να τα αντικαθιστούμε.
Είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε συνεχώς με ελάχιστους ανθρώπους, ηρωικούς ανθρώπους. Το καταλαβαίνω. Όλοι και όλοι οι εργαζόμενοι στο πράσινο του Πειραιά, για όλο τον Πειραιά 15 άνθρωποι. Το ξέρω. Κάνουν ηρωικές προσπάθειες. Αλλά θα κοιτάξω ακόμη και σήμερα. Ναι. Επειδή βγάζεις πολύ αγάπη γι' αυτό το πράσινο και αναγνωρίζεις. Ευχαριστώ πάρα, και πάρα πολύ. Αγαπημένη μου Αγγελική. Εμείς καμαρώνουμε τον Πειραιά, κύριε Δημαρχέ. Πραγματικά φαίνεται το έργο σας. Αλλά αν μας φτιάξετε και αυτό, θα είναι κάτι τέλειο. Αυτό μπορεί και σήμερα. Σα αγαπώ πολύ. Να σε καλά. Και να μου, να μου δείξει τον μπαλκόνι σου. Πρέπει να έχει και τον μπαλκόνι σου πράσινο. Ναι. Να σε καλά. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ. Να πούμε και τις άλλες ερωτήσεις που έχουμε. Ο κύριος Μανώλης Αναστασάκης από την Αγία Σοφία μας λέει ότι στην Εδώ Εγάλεως, στις γραμμές του τρέλου, πολλές φορές όταν βρέχει, επειδή έχει ένα κύλο με εκεί πέρα, μαζεύονται νερά. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, να βρεθεί κάποια διέξοδο για τα νερά, για να μην υπάρχει μια μίνι πλημμύρα εκεί σε αυτό το σημείο? Γιατί λέει, μένουν μετά τα νερά εκεί πέρα και γίνεται μια λίμνη που, εντάξει, ένα φαινόμενο που δεν είναι το καλό. Πιο όμορφο έργο από αυτά που κάνουμε είναι η μετατροπή αυτής της χαβούζας των γραμμών από τη Λεύκα μέχρι τον Άγιο Διονύσιο σε έναν υπέροχο πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, όπου θα πάψουν να πλημμυρίζουν, να υπάρχουν νερά και τα λοιπά. Θα υπάρχουν μόνο περιπατητές, ποδήλατα, καθιστικά, δέντρα, λουλούδια. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το χρωστάω στην ίδια μου την κοινωνική συνείδηση, στο φτωχό Πειραιά, στο λαϊκό Πειραιά, στον Πειραιά της εργατιάς και της μεγάλης προσφοράς. Ναι. Άρα θα λυθεί ριζικά. Με το έργο αυτό δημοπρατείται. Μάλιστα πρόκειψαν κάποιες δυσκολίες, στις οποίες θέλω να ευχαριστήσω τον Κωστίδο Χατζηδάκη και τον πρόεδρο του ΟΣΕ και της ΓΕΑ ΟΣΕ, ενώ μας τις έχουν παραχωρήσει τις γραμμές. Είναι η ιδιοκτησία της ΓΕΑ ΟΣΕ, τις έχει μεταφέρει σε μια εταιρεία που λέγεται ΓΕΑ ΟΣΕ. Και εμείς τρέξαμε, κάναμε μελέτη. Μόνο για, αν είχαμε πληρώσει τη μελέτη μόνο για αυτό το έργο, πρέπει να έχουμε 350.000, το 5% μάλιστα του προϋπολογισμού. Τις κάναμε μόνοι μας και δημοπρατείται στις 10 του μηνός. Ή νωρίτερα, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Οπότε εντάξει, ο Σολούπο τελείωσε. Και προέβαλε κάποια στιγμή ο ΟΣΕ αντίρρηση, γιατί μπορεί κάποτε να έρθει το τρένο κτλ. Έχει λυθεί, εν πάση περιπτώσει, δημοπρατείται. Τα λεφτά υπάρχουν, οι πιστώσεις υπάρχουν, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, έχει εγκριθεί. Υγιείς πόροι. Οπότε αναμφισβήτητοι, δεν εξαρτώνται από καμία άλλη δυσκολία. Ξεκινάει άρα το έργο αυτό. Ακόμη ούτε αυτοί που είναι οπαδοί της δραχμής, που θέλουν να φύγουμε από το ευρώ, δεν μπορούν να το κόψουν. Μάλιστα. Ο κύριος Νίκος Δούκας από τη Φρεατίδα μας λέει, κύριε Δήμαρχε, έχει ξεκινήσει το Δήμο με δική σας απέτηση, μάλιστα διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος 10 χρόνων. Τι γίνεται με αυτόν τον έλεγχο, προχωράει? Συνεχίζει, προχωράει, επεκτάθηκε. Όχι απλώς με τη σύμφωνη γνώμη μου, με την πρότασή μου, για να μην το πω με την εντολή μου, και στις δημοτικές επιχειρήσεις, και γίνεται λεπτομεριακός. Το πόρισμά τους θα δοθεί στη δημοσιότητα. Με δική μου ευθύνη. Μάλιστα. Μόλις τελειώσουν θα πάνε στην πρώην νομαρχία Πειραιά. Μάλιστα. Και ελπίζω αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί. Να ψάξουμε καλά, ώστε αν υπάρχει κάπου κάποιος που έβαλε το χέρι στο μέλι, να το κόψουμε. Έτσι. Αν δεν το έχει βάλει, να μην διασύρεται με διάφορες φήμες και ανέξοδα δημοσιεύματα, ας πούμε. Ναι, σωστό, σωστό. Ο κύριος Περικλής Ξούθος από την Παλιά Κοκκινιά μας λέει, επειδή έχω ακούσει, λέει, ότι σχεδιάζετε, έχετε υπόψη σε ένα σχέδιο για κομποστοποίηση στα απορρίμματα. Υπάρχει ένας χώρος, λέει, στο γωνιακό πάρκινγκ στον νηστιοπλοϊκό όμιλο, εκεί στο Μικρολίμανο. Μπορεί να γίνει και εκεί, λέει, η κομποστοποίηση. Να το έχετε υπόψη σας. Είναι σίγουρο ότι θα τοποθετήσουμε τέτοια κομποστοποίηση εκεί κοντά που είναι καταστήματα εστίασης. Άρα εκεί κοντά παίζει. Μάλιστα. Ο κύριος Λάμπρος Πετρόγκονας από την Αγία Σοφία
Μας λέει, όπως είπατε ότι θα αξιοποιήσετε το οικόπεδο του Δήμου Ρέντι για να ξαναγίνει το παλιό ρολόι, έτσι λέει να αξιοποιήσετε και άλλα οικόπεδα που έχει ο Δήμος. Είχατε πει, λέει, πέρσι από αυτή την εκπομπή ότι ο Δήμος έχει και ένα οικόπεδο στον Άλυμο και έχει και ένα άλλο οικόπεδο μεγάλο κτήμα στους Χαραλιάνους. Αξιοποιήσετε όλα αυτά, λέει, γιατί δεν το κάνετε εσείς, δεν το κάνει κανένας και θα πάνε χαμένα. Είναι στη διαδικασία της αξιοποίησης. Κάνουμε δύο πράγματα παράλληλα. Πρώτον είναι να εντοπίσουμε την περιουσία μας, η οποία δεν ήταν καν καταγεγραμμένη. Δηλαδή, τι να σας πω. Τα κτήματα που έχουμε στο σχιστό τα εδήλωναν στο κτηματολόγιο οι καταπατητές και όχι ο Δήμος και όχι ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Μάλιστα. Ξέρετε σε πόσα δικαστήρια έχω παραστεί και θα κερδίζουμε όλα. Προχθές μου είχε έρθει στο γραφείο ο Μελετόπουλος που έχει το... την ιδιοκτησία του εκεί που είναι τα αδελφινάκια στο πλατόνου να πάρξα και του είπα ότι ξέρεις αν ήμουν εγώ τότε δήμαρχος που κερδίσατε δικαστικά δεν θα το είχατε κερδίσει. Εν πάση περιπτώσει, να είναι βέβαιος ότι αν το θέλει ο Άλυμος, ο Δήμος του Αλίμου, αλλά δεν το θέλει, στην αντικειμενική του τιμή θα το δίναμε. Μάλιστα. Στο ιδιότητα θα το δώσει, θα βγάλουμε διαγωνισμό. Επίσης, είμαστε σε συζήτηση με το Δήμο Γαργαλιάνου, να το πω έτσι. Ναι. Υπάρχει και ένα οικόπεδο που είχαν αγοράσει στο Κρυονέρι, ξέρω, εκτός σχεδίου, τώρα γιατί το αγόρασε ο Δήμος. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν. Δεν θα πάνε όλα στο ρολόι. Όχι, το ρολόι θα το φτιάξει ο πειραϊκός λαός. Θα το φτιάξουν εκείνοι που ζουν στον Πειραιά, που αγαπούν τον Πειραιά, με ένα-ένα ευρώ. Και εκείνοι που κερδίζουν χρήματα στον Πειραιά. Κάνω άλλη μια έκκληση. Και από το ραδιοφωνό μας. Νομίζω θα έχουμε ευρεία ανταπόκριση. Την Πέμπτη που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε και την οριστική χωροθέτηση. Παρασκευή. Η Πέμπτη Παρασκευή, δεν πάση περιπτώσει, δεν είμαι πρόχειρος. Ναι. Θα έχουν την οριστική χωροθέτηση. Πιο ακριβώς είναι. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Εκεί που ήταν το παλιό ρολόι. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε και σε άλλες ερωτήσεις. Η κυρία Παναγιώτα Φίλη από την Καλλίπολη και αυτή. Μας λέει κάποια εποχή, κύριε Δήμαρχε, γινόταν διαγωνισμός για το καλύτερο μπαλκόνι, που ήταν το πιο φροντισμένο, που είχε τα καλύτερα φυτά. Ισχύει ακόμα, λέει αυτό, ή έχει ατονίσει? Έχει ατονίσει, αλλά δεν το επαναφέρουμε. Να φτιάξει το μπαλκόνι της όσο γίνεται καλύτερο και κάτι θα έχει να κερδίσει. Σε συνδυασμό αυτό που είπε και η άλλη κυρία προηγουμένως, πάλι από εκεί, από την πυρακή που ήταν. Ο κύριος Στάκης Παλαμιδάκης από το κέντρο του Πειραιά μας λέει, μετά τη δράση που οργανώσατε στην Ανάσταση, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική και πραγματικά πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα και σας συγχαίρω που το κάνατε, διότι η Ανάσταση είναι το ιερό του Πειραιά και έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε, θα σας πρότεινα να κάνετε και αντίστοιχες δράσεις σε άλλους χώρους του Πειραιά που έχουν ανάγκη, όπως παραδείγματος χάρη στο χώρο του ΣΕΦ προς το Μοσχάτο, που είναι από τους λίγους χώρους πια στον Πειραιά που έχει απομείνει και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ θα έχω το μεγάλο πόλεμο με την κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί? Που είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Από το ρέμα που μας χωρίζει με το Μοσχάτο. Ναι. Διηγητικά δεν μας χωρίζει τίποτα άλλο. Μόνο αγάπη έχουμε με το Μοσχάτο. Πειραιάς είναι εκεί. Μέχρι και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, αυτή η έκταση θα ανήκει στο Δήμο του Πειραιά. Να παραιτηθούν από κάθε σκέψη για τα ΙΠΕΔ και άλλες ανοησίες. Ο Πειραιάς εγκαταλείφθηκε για δεκαετίες. Δεν θα πληρώσει το πάπλωμα. Άρα, ενημερώνω το φίλο μας ότι άμεσα θα καθιερώσουμε δράση για τον καθαρισμό αυτής της περιοχής, όπως και για τον καθαρισμό της Πειραϊκής, που είναι αρχαιολογικός χώρος. Και το λέω και από το ραδιόφωνο. Το έχω πει και στον Πάνο του Παναγιωτόπουλο. Το είχα πει και στον κύριο Τζαβάρα. Τελειώνεται. Δεν μπορεί να βάλετε ένα σειρματόπλεγμα και να λέτε έργα Υπουργείου Πολιτισμού και να είναι τα χορτάρια τα ξερά και οτιδήποτε άλλο πετάει οποιοδήποτε κακοήθης σκουπιδότοπος ή Πειραϊκή, ναι, το ομορφότερο κομμάτι της Ελλάδος ή εν πάση περιπτώσει από τα ομορφότερα κομμάτια της Ελλάδος, θα μπούμε και θα καθαρίσουμε. Θα οργανώσουμε λοιπόν τις δράσεις από το ρέμα που μας χωρίζει από το Μοσχάτο, την παραλία από κάτω, μέχρι και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, όπου και τώρα θα προκηρύξουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλασή του. Μάλιστα. Και στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, δεν έχουν οι άνθρωποι στην εφορία εργάτες
Και αυτό θα το κάνουμε με τους δικούς μας εργάτες και με θελοντές. Με σχολεία, με προσκόπους. Μάλιστα. Θα ζητήσουμε και από την αστυνομία να συμμετάσχει. Κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο αστυνομία. Έχουμε πολύ καλή αστυνομία στον Πειραιά. Και όσους πολίτες θέλουν και κάποιοι σύλλογοι που παριστάνουν τους εθελοντές και τελικά έρχονται και υποπτεύουν, θα τους πω να σκουπίζουν και αυτοί, αλλιώς να μην έρχονται. Να καθαρεί, αλλιώς να μην έρχονται. Δεν έχει νόημα την έρχονται να κορδώνονται στη τηλεόραση. Γεγονός. Λοιπόν. Η κυρία Χριστίνα Κοψίδη από την Αγία Σοφία μας λέει ότι είναι γεγονός ότι φαίνεται πολύ η έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας. Αλλά αυτή η έλλειψη, λέει, δείχνει και την έλλειψη που έχουμε στον πολιτισμό εμείς, λέει, σαν άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν, λέει, μόλις καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία να γεμίσουν όλα τα πεζοδρόμια αυτοκίνητα. Πού είναι ο πολιτισμός μας, πού είναι η ευαισθησία μας? Δείχνει και το μέγεθος της προσφοράς της δημοτικής αστυνομίας. Βέβαια, ναι. Μια δημοτικής αστυνομίας που μετρούσε μόλις 90 ανθρώπους. Και κανένα τεράστιο. Τεράστιο. Θέλω να πιστεύω ότι το κόστος. Σημασία έχει ότι κανείς από αυτούς δεν χάνει τη δουλειά του. Και γι' αυτό πιέσαμε και πιέζουμε αφόρητα. Άλλοι πήγαν στην ελληνική αστυνομία, άλλοι μένουν στο Δήμο σε διοικητικές θέσεις και σε στενή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία θα αντιμετωπίσουμε και το παράνομο παρκάρισμα, ιδιαίτερα στα πεζοδρόμια που θα τα περιφρουρήσουμε και όλα, θα βάλουμε και τα αντίστοιχα κολονάκια ή παρτέρια, κάτι θα κάνουμε. Μάλιστα. Θα τα καταφέρουμε. Θέλουμε ένα χρόνο προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Πρέπει, οπωσδήποτε. Ο κύριος Μάνος Χιωτίνης, από την Αγία Σοφία και αυτός, πάρα πολύ από την Αγία Σοφία σήμερα, μας λέει ότι τώρα τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν... Θα τις αλλάξουν τα φώτα της Αγίας Σοφίας. Θα τη γεμίσω φώτα. Να δείξουμε, λέει, για μια ακόμα φορά την ανθρωπιά μας και τον αλτρουισμό μας στους διπλανούς μας ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Δήμος, λέει, έχει ξεκινήσει πάρα πολλά πράγματα και όλο τον χρόνο βοηθάει. Να συνεισφέρουμε κι εμείς. Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, όσοι δεν γνωρίζουν, το λέω και τώρα, στην είσοδο του Κεντρικού Δημαρχείου υπάρχει το Γραφείο Αγάπης και Θελοντισμού. Εκεί ο καθένας μπορεί να καταθέτει την ανθρωπιά του. Έχουμε ακόμη και ενισχυτική διδασκαλία αλληλεγγύης. Παιδιά που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια διδάσκουν, κάνουν φροντιστήρια δωρεάν στα παιδιά μας. Και φέτος τα Χριστούγεννα θα δώσουμε τη γιορταστική ατμόσφαιρα. Με το ύφος που επιβάλλει η εποχή, απέριτα, αλλά χωρίς να λείψει τίποτα και με επίκεντρο την περιφέρεια, τις συνοικίες, την Κοκκινιά, τα Καμίνια, τα Μανιάτικα, έτσι, την Πηγάδα, την Καλλίπολη. Και δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ στο Δήμο του Πειραιά. Άλλοι Δήμοι ξοδεύουν, είναι δικαίωμά τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με ένα διαγωνισμό που θα διαπραγματευτούμε τα ανταποδοτικά, ώστε να μην κοστίσει ούτε ένα ευρώ στο Δήμο. Και να έχουμε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, το καράβι μας στολισμένο στο στολίδι του πολιτισμού μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Έτσι, βέβαια. Άλλη μία ερώτηση, άλλη μόνο σας παρακαλώ πολύ, γιατί είμαι πάρα πολύ. Έχω 9,5 ώρα μια σύσκεψη και πρέπει να είμαι. Ο κύριος Παναγιωτάκης Μιχάλης από την Καστέλα μας λέει: είχατε πει, λέει, σε μια περασμένη εκπομπή που σας ακούσαμε, ότι θα υπάρχουν μειωμένα δημοτικά δέλη για τους νέους επιχειρηματίες. Αυτό το πράγμα, λέει, ακόμα δεν έχει προχωρήσει, δεν ισχύει. Πότε θα γίνει, πότε θα πραγματοποιηθεί? Ούτως ή άλλως μιλήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ανταποδοτικά τέλη του 2014. Του 2014. Όσα σκοντάφτουν στην έλλειψη νομικού πλαισίου, με επιστολή μου στο Μιχελάκη, στον κύριο Μιχελάκη, τον Υπουργό Ιστορικών, έχω ζητήσει να νομοθετηθούν. Αν υπάρχει κάτι καινούριο που θέλω τώρα ως ερώτηση, παρακαλώ άλλη μία. Οι δύο να τελειώνουμε. Λοιπόν, η κυρία Βλάχου. Να μπορώ να είμαι δηλαδή στο. Ο κύριος Μουσελής λέει καταρχήν να ενταχθεί, λέει, και ο περιβάλλον χώρος του ΣΕΦ στην ανάπλαση από το ρέμα Μοσχάτου μέχρι το Μυρτό Νικρωτό Μικρολίμανο. Εννοείται αυτό. Ο κύριος Μιχάλης Μουσελής. Η κυρία Βλάχου και η κυρία Χρυσάνθη Τσάγκρη λέει: συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε. Αυτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα συγχαρητήρια δεν μου φτάνουν. Θέλω να έρθουν για από το γραφείο να μου δώσουν ένα φυλάκι κάθε μία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε έναν Πειραιά που ομορφαίνει κάθε μέρα. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε αγαπητοί αγροατές. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί εμείς. Καλή σας μέρα. Κανάλι 1. 90,4.